Πάγου είμαστε τώρα. Τα μοιράζουν σε διάφορα σχολεία. Άλλα στο Κορδελιό, άλλα στην Ιταλία, άλλα στο Πανόραμα. Το πρόβλημα είναι ότι είναι και μακριά, αλλά και αλλάζουν και περιβάλλον. Το πρόβλημα είναι ότι διαχωρίζονται, αλλάζουν περιβάλλον, χάνουν τους καθηγητές τους και όλη αυτή η κατάσταση τους προκαλεί απίστευτο στρες. Τα δικά μας τα παιδιά δεν ξεπερνάνε έτσι εύκολα τις καταστάσεις. Θέλουν ψυχολογική βοήθεια για να τις ξεπεράσουμε. Είμαστε εδώ για άλλη μια φορά μετά από ένα μήνα κινητοποιήσεων, αποφασισμένοι να συνεχίσουμε μπροστά στην αδιανόητη απόφαση που μας ανακοινώθηκε ότι τρία σχολεία ειδικής αγωγής στην Πηλαία θα κλείσουν. Ο λόγος είναι ότι το κτίριο έχει βρεθεί ακατάλληλο. Ακατάλληλα βέβαια είναι τα κτίρια όλων των σχολείων ειδικής αγωγής στον νομό Θεσσαλονίκης, όπως και όλα τα κτίρια σχεδόν τα δημόσια που φιλοξενούν σχολεία στον νομό μας. Ειδικά για τον νομό Θεσσαλονίκης, είναι ελάχιστα τα σχολεία ειδικής αγωγής. Πάρα πολλοί μαθητές που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να φοιτήσουν σε αυτά τα σχολεία για μεταφορές, για πρόσβαση. Πρέπει να λυθούν αυτά τα προβλήματα και όχι να ενταθούν με το να κλείσουν τρία σχολεία. Τα παιδιά να διαμοιραστούν στο μέσο της χρονιάς σε σχολεία εξίσου ακατάλληλα ή και περισσότερο ακατάλληλα και να βιώσουν όλες αυτές τις δυσκολίες συναισθηματικές που βιώνουν τα παιδιά που έχουν αναπηρίες. Έχουμε φτάσει στο σημείο 0. Τη Δευτέρα θέλουμε να κλείσουμε το σχολείο. Μην δεν πρόκειται να το αφήσουμε να κλείσει. Μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς των σχολείων θα είμαστε εκεί πέρα. Πρέπει την Τετάρτη που έχουμε συνάντηση με τον κύριο Φυπουργό να είναι όλος ο κόσμος εκεί. Η κοινωνία πρέπει να είναι δίπλα μας. Δηλαδή, άμα κλείσει αυτό το σχολείο, θα αρχίσει με τούμπαλιν το ένα μετά το άλλο να κλείνει. Είναι δύσκολη κατάσταση. Δεν ενδιαφέρεται κανείς. Η κυβέρνηση κοφεύει στα δίκαια αιτήματα των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Ευελπιστούμε να έχουμε τον κόσμο δίπλα μας.